Να στο σημείο αυτό στον στούντιο του ΣΚΑΙ τον κύριο Άγγελο Σιδίγο, καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάδιο Πανεπιστήμιο. Ε, κύριε καθηγητά, φαίνεται ότι ε, αν μη τι άλλο αυτή η κίνηση Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί έχει επιβαρύνει το διεθνές κλίμα σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, γεγονός το οποίο ε, βοηθά τις ελληνικές θέσεις. Συνεπώς, εκτιμάται ότι θα είναι, εύκολο, α, θα είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια της Αθήνας και της Λευκοσίας για επιβολή κυρώσεων. Όλη αυτή η ιστορία που έγινε με την Αγία Σοφία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί νομικά. Είναι ένα ηθικό θέμα. Οπότε ε, η κίνηση αυτή μας διευκολύνει στο να περάσουμε τη σωστή εικόνα της Τουρκίας. Η σωστή εικόνα της Τουρκίας είναι μια χώρα η οποία βυθίζεται όλο και πιο πολύ στον ακραίο Ισλαμισμό ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας χρησιμοποίησε τον όρο πολιτισμική τζιχάντ mm -hmm. που γίνεται αυτή στην Μαφρομήνη Αγία Σοφία και διευκολύνει σαφώ τι προσπάθειε και τη Ελλάδο και τη Κύπρου αλλά και τη Γαλλία να επιβληθούν κυρώσει σοβαρέ ει βάρο τη Τουρκία. Λέω σοβαρέ γιατί έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσει, αλλά συγκριτικά με το ότι η Τουρκία κάνει έκτη, την έκτη γεώτρηση στην Κυπριακή ΑΟΖ αυτή τη στιγμή, ήταν χάδια. Δεν mm. υπήρξε κάποιο λόγο να σταματήσει. Μιλάμε λοιπόν για κυρώσει πλέον που θα πονέσουν α, την Άγκυρα. Ε, επ' αυτού γίνεται αυτή τη στιγμή η συζήτηση, στην οποία να, βλέπουμε να έχει μπει γερά πλέον ε, και η Γερμανία ως μια διαμεσολαβήτρια δύναμη. Ε, προξένησε αίσθηση όλη αυτή η ιστορία με την τριμερή συνάντηση στο Βερολίνο, ε, Κυρίω διότι δόθηκε στη δημοσιοτήτα με τον τρόπο με τον οποίο δόθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Γιατί πιστεύετε συνέβη όλο αυτό. Να σχολιάσω αν, αν μου επιτρέπετε πιο πριν. Μία δήλωση της γερμανικής, ε, του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών λίγη ώρα πιο πριν που έγινε. Αυτή που είδαμε στο ρεπορτάζ πριν από λίγο. Στην ναι, οποία λέει Κύριε. είναι απογοητευτικό ότι μετά τη συνάντηση mm -hmm. που έγινε έρχεστε εσείς και απαντάτε λέγοντας θα κάνουμε έρευνες. Περαιτέρω στην Κυπριακή ΑΟΣ. Δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Ναι, γιατί το Βερολίνο έχει ω στόχευση την αποκλιμάκωση τη ένταση και προφανώ διαβάζει μια πρώτη αποτυχία εκεί. Πρώτη αποτυχία και είναι εμφανές ότι ασκεί πίεση προ την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η, η, η συμβολή εντό εισαγωγικών είναι σταματήστε να κάνετε αυτέ τι ακρότητε. Mm. Τώρα, για ποιο λόγο το έκανε ο Τσαβούσογλου αυτό εκτιμήσει μόνο μπορούμε να κάνουμε. Η αφορμή ήταν ότι ήθελε να πει κακώ μα επιβάλλεται κυρώσει, διότι εμεί να συζητάμε. Τη συζήτηση δηλαδή μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων την ενεφάνισε ω συζήτηση. Ω επίσημο διάλογο μεταξύ των δύο κρατών. Ακριβώ. Το Πιο πιθανό είναι το εξή. Ο Τσαβούσογλου είναι στο περιθώριο τη ομάδα Ερντογάν. Δεν είναι στη σκληρή ομάδα. Ο Καλίν είναι στη σκληρή ομάδα. Ο Καλίν δεν εξειδικεύεται σε αυτά τα θέματα. Ο Τσαβούσογλου εξειδικεύεται. Και βλέπει ο Τσαβούσογλου να υποσκελίζεται από τον Προεδρικό Σύμβουλο. Και εξέφρασε με αυτόν τον τρόπο, βγάζοντα τη δημοσιότητα αυτή τη συνάντηση, προσπάθησε να την κάψει. Ήθελε δηλαδή να πει ότι εγώ είμαι ο αρμόδιο, μη στέλνετε τον Καλίνο, ο οποίο σε τελική ανάλυση δεν ξέρει και λεπτομέρειε για αυτά τα θέματα. Ναι, βέβαια, αν συμμετείχε σε ένα τέτοιο διάλογο ίδιος ο ίδιο ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, τότε θα μιλούσαμε για μια αναβαθμισμένη κατάσταση. Εδώ δεν ε, μιλάμε γι' αυτό. Ε, ε, εκείνο που θέλει ο Τσαβούσογλου είναι το Υπουργείο του να ελέγξει το διάλογο. Άρα Δείτε... να είναι δικό του απεσταλμένο. Ακριβώ. Δείτε πώ γίνεται η συζήτηση από ελληνική πλευρά. Είναι μια. Ε, Υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών, ανώτατο υπηρεσιακό στέλεχο, διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, αλλά υπηρεσιακό στέλεχο του Υπουργείου Εξωτερικών. Από την άλλη πλευρά, είναι στενό φίλο του Ερντογάν, που τον έχει χρήσει μόνο του ε, εκπρόσωπό του για θέματα τύπου, ο οποίο δεν εξειδικεύεται σε θέματα ε, του Υπουργείου Εξωτερικών ε, γενικότερα τη εξωτερική πολιτική. Βλέπουμε και τη διαφορά των δύο πολιτικών συστημάτων, αν θέλετε. Στην Ελλάδα είναι η υπηρεσιακή οδό, στην Τουρκία είναι ο άνθρωπο που είναι κοντά στον ηγεμόνα. Άρα, μα περιγράφεται ένα διτό στόχο από την πλευρά του Τσαβούσογλου ό,τι αφορά στην αποκάλυψη αυτή τη συνάντηση. Πάντω, για να πάμε. Νομίζω στο δεύτερο στόχο, κυρίω να την κάψει. Μάλιστα. Ε, ε, αν προσπαθήσουμε να, να καταλάβουμε από. Ε, τις τι αντιδράσει από τι δηλώσει ε, που ακολούθησαν. Αναφερθήκατε ήδη σε αυτή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. τι, τι μήνυμα Ήθελε να στείλει το Βερολίνο. Το Βερολίνο ανέλαβε την Προεδρία πριν από 15 μέρες, 16 μέρες. <κυρίζει> Και διαπιστώνει ότι με την ταχύτητα που τρέχουν τα πράγματα, πάμε για να έχουμε κλιμάκωση της ελληνοτουρκής εντάσεως μέσα στο φθινόπωρο. Mm -hmm. Είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να του γίνει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του. Έχει στόχο να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό, να ξαναφτιάξει τη νέα συμφωνία... Ευρωπαϊκής Ενώσεως Τουρκίας για το μεταναστευτικό, να κοιτάξει να δει τι γίνεται εσωτερικά με το μεταναστευτικό μεταξύ των κρατών μελών. Όλα αυτά την άλλαζε στον αέρα, άμα υπάρξει σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκία, ή αν υπάρξει ένταση που μπορεί να, γίνει, να οδηγήσει σε θερμό επεισόδιο. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, λοιπόν, σπέβδει και φέρνει σε επαφή τα δύο μέρη για να εκφράσουν τι απόψει του και πιστεύω ασκεί πιέσει στην Τουρκία να αποκλιμακώσει την ένταση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσω και τη δήλωση που έκανε το γερμανικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Δεν είχαμε συνηθίσει σε τόσο σαφείς δηλώσεις. Ακριβώς. Βγαίνει μία απογοήτευση λοιπόν από την πλευρά του Βερολίνου, μία δυσαρέσκεια σήμερα. Ε, Μην ως... ξεχνάμε ότι είναι και γερμανοί, σκέφτονται με δηλαδή έναν συγκεκριμένο τρόπο. Ε, ναι, ακριβώς. Ως εκ τούτου, ε, θέλω να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι μπορεί να διανύσει την α, απόσταση που δεν έχει πράξει σε άλλες φάσεις ελληνοτουρκικών ή ευρωτουρκικών διενέξεων το Βερολίνο και να πει ναι σε κυρώσεις. Ε, αρχής γενομένης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή την παρασκευή που θα γίνει μια συζήτηση. Παραδοσιακά την Ευρωπαϊκή Ένωση τη βαρύνει μια φράση που είχε πει ο Κίσιγκερ λόγω της κρίσης της Βοσνίας που έλεγε ότι όταν φύγει η πρώτη σφαίρα Ξέρει που θα τηλεφωνήσει στην Αμερική, δεν ξέρει σε ποιον να μιλήσει στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και δι' η Γερμανική Προεδρία εμφανίζεται να παίρνει τη σκητάλη από την Αμερική, mm -hmm. η Αμερική είναι εξαφανισμένη, και να προσπαθεί να βρει λύσει. Ε, ασκεί πίεση στην Τουρκία. Α, θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Ε, υπάρχει ε, ε, αγγελία προ του τουρίστε να μην επισκέπτονται την Τουρκία μέχρι τι 31 Αυγούστου. Mm -hmm. Αυτό σκοτώνει τον τουρισμό στην Τουρκία. Δεν επιτρέπει ούτε καν στου τουρκική καταγωγή Γερμανού και στου Τούρκου μετανάστε που ζουν τις να πάνε να ναι. πάρα δουν τι οικογένειέ του. Αυτό τσακίζει την Τουρκία. Το ότι παραμένει ενισχύει, νομίζω είναι, το κρατάει επίτηδε είναι στο Βερολίνο, περνώντα ένα μήνυμα. Κοίτα να δει τι μπορώ να σου κάνω. Mm. Προσπάθησε να λογικευθεί και έλα πιο ψύχρεμα να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Και η Άγκυρα γιατί αντιδρά με τόσο επιθετικό τρόπο, Δηλαδή όχι μόνο δεν κάνει ένα βήμα πίσω, όχι μόνο δεν κάνει μια κίνηση αποκλιμάκωση. Αντιθέτω, ανακοινώνει ναύτεξ, δεσμεύει χώρου για να πάει να κάνει γεωτρήσεις. Τι είναι αυτό που θέλει να πετύχει μέσω τη πίεση που εκείνη από την πλευρά τη ασκεί. Η Ισλαμική αδελφότητα στην οποία ανήκει ο Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια λέει ότι πρέπει να γίνουμε τόσο ισχυροί που να είμαστε σε επίπεδο Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας να μην ζητάμε τη γνώμη άλλων για το τι θα κάνουμε στην περιοχή μας. Σε αυτή τη λογική ο Ερντογάν σου λέει εγώ είμαι μια μεγάλη δύναμη. Δεν χρειάζεται να παίρνω άδεια από τη Γερμανία για το τι θα κάνουμε ή τη γειτονά μου Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι θέλω. Όπω έκανα στην Αγία Σοφία, όπω μπήκα στη Συρία και έσπευσαν Ρωσία και, Βρετα... Και να υπογράψουν συμφωνία μαζί μου. Όπω παρεμβαίνω στη Λιβύη και έρχονται όλοι και μου λένε Άλλαξε τα δεδομένα του παιχνιδιού, με σένα συζητάμε. Έτσι θεωρεί ότι μπορεί να κάνει στην ευρύτερη περιοχή τη και ενοχλείται από τι παρεμβάσει τη Γερμανία. Mm -hmm. Θεωρεί ότι είναι μεγάλη δύναμη. Ε, τέλος, ε, κύριε Συρήγο, ακούσαμε να γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο επίκληση του άρθρου ε, 42 της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Πού θα μας εξηγείτε τι είναι αυτό. Αυτό, αυτό μιλάει για αμυντική συνδρομή, ε, αν καταλαβαίνουμε σωστά, στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεχθεί επίθεση. Ε, πείτε μας αν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ αυτό το άρθρο και αν... Πρακτικά μπορεί να γίνει στην περίπτωση που υπάρχει ένα επεισόδιο στην περιοχή μα. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πώ τι θα σημαίνει πρακτικά αυτό το πράγμα. Πρέπει όμω να σκεφτούμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πείραμα το οποίο είναι ε, υποδιαμόρφωση. Και στο πλαίσιο αυτού του πειράματο λένε τα κράτη ότι εφόσον ένα μέλο οικογενείας μα δεχθεί επίθεση, mm -hmm. θα το συνδράμουμε. Το τι θα σημαίνει αυτή η συνδρομή θα το δούμε εκείνη την ώρα. Στο ΝΑΤΟ, το ότι υπάρχει αντίστοιχη διάταξη... Δεν μιλάμε δηλαδή αναγκαστικά για στρατιωτική συνδρομή. Πιθανότατα να είναι και στρατιωτική συνδρομή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη. Στη δική μου αντίληψη είναι στρατιωτική συνδρομή. Mm. Αλλά... Ε, Αλλά είναι ανοιχτό στην ερμηνεία. Ναι. Είναι ανοιχτό στην ερμηνεία διότι δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη. Δεν έχει χρειαστεί. Η Ευρώπη περνάει μια απίστευτη φάση ειρήνη από το 1945 και μετά μέχρι σήμερα. Είναι 75 χρόνια ειρήνη πλέον. Δεν έχει χρειαστεί να μπει σε αυτή τη λογική. Mm -hmm. Ακόμη και επί ψυχρού πολέμου. Επί ψυχρού πολέμου δεν υπήρχαν αντίστοιχε διατάξει. Υπήρχε το ΝΑΤΟ. Μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου η ευημερία συνεχίζεται. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο η επίκληση του άρθρου 42 θα είναι κάτι καινοφανέ που θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό όμως το ότι υπάρχει. Ας, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Είχαμε καλό βράδυ κύριε Συρίγο.